Άλλο θέμα, ένα απίστευτο γεγονός. Θρασίτατοι έκλεψαν αμαξίδιο παραπληγικού. Έξω από την εκκλησία. Αυτό ακριβώς, έξω από την εκκλησία, μάλιστα. Έξω από την εκκλησία. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όχι, ένα ηλεκτρονικό αμαξίδιο. Πες μας, στο Πέραμα. Στο Πέραμα, έξω από την εκκλησία. Έκκληση κάνει η θετή μητέρα του μικρού Χρήστου, ώστε να μπορέσει να βρεθεί το αμαξίδιο. Ίδια, όπως λέει, με πολύ κόπο κατάφεραν να αγοράσουν το συγκεκριμένο καρότσι. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να μετακινηθεί το παιδί. Πραγματικά είναι κάτι το αδιανόητο. Έξω από την εκκλησία να κλέβουν το αμαξίδιο ενός παιδιού, το οποίο δεν μπορεί χωρίς αυτό να μετακινηθεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι πραγματικά ένα αμαξίδιο το οποίο. Αυτό είναι λιγότερο κακό από αυτούς που χτυπούσαν ανθρώπους που ήταν στα αναπηρικά αμαξίδια. Το θέμα εδώ πέρα είναι. Αυτό το βεβαίως. Εδώ πέρα το θέμα είναι ότι μαζέψανε με καπάκια από τα μπουκάλια, τα φιαλωμένα μπουκάλια, τα καπάκια. Και με αυτά τα καπάκια εκεί οι πολίτες μάζεψαν και μπόρεσαν και πήραν το συγκεκριμένο αμαξίδιο, το οποίο κοστίζει γύρω στις 3 με 4.000 ευρώ. Ένα ηλεκτρονικό αμαξίδιο. Το παιδί αυτό πλέον δεν μπορεί να μετακινηθεί. Του κόψανε τα πόδια στην Αυτό το παιδί πλέον το φυλάκισαν. Και ξαναλέμε, το έκλεψαν έξω από την εκκλησία που η θετή μητέρα πήγε το παιδί για να πάει να προσκυνήσει. Και ευτυχώς που δεν ήταν και το παιδί επάνω, να το πετάγανε το παιδί για να παίρνει το αμαξίδιο. Να ακούσουμε βαρτερία. Μπορείς να φτάσεις σε αυτό το θράσος. Παρακαλώ. Μου πήραν τα πόδια του παιδιού. Ποιος μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα? Ποιος μπορεί να πάρει από ένα τετραπληγικό που το ξέρει όλο το Πέραμα αυτό το παιδί, που ήταν ένα παιδί στα χαμένα και δεν το βλέπει άνθρωπος, και δεν να του πάρουν το καρότσι? Εγώ παρακαλώ πάρα πολύ, κετεύω όλο τον κόσμο. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι που μαζέψαμε καπάκια όλο το Πέραμα. Μαζέψαμε καπάκια, ένα τόνο καπάκια 200 ευρώ. Για να πάρει το καρότσι. Για να πάρουμε το καρότσι. Αστυνόμευση. Δεν ήμασταν έτσι. Τώρα έχουμε γίνει αυτή την κατάσταση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Να κλέβουν μέχρι που φτάσανε. Κάθε μέρα μας κλέβουν τα σπίτια. Είδαμε ποιος μπορεί να είναι, αλλά δυστυχώς δεν τον ξέρουμε επακριβώς. Φατσικά τον ξέρω. Φατσικά τον ξέρω. Αλλά δεν ξέρω πού μένει. 2.000, 2.500 έως και 3.000. Δηλαδή και μια ένα επίδομα να πάρει τώρα θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Είναι κρίμα για το Θεό να με. Το παιδί είναι ανάπηρο. Δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς αυτό το καρότσι. Τα ακούτε. Τα ακούτε. Τα βλέπετε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει όποιος έχει δει το οτιδήποτε να βοηθήσει τις αστυνομικές αρχές, να βοηθήσει το αστυνομικό τμήμα του Περάματος που κάνει σπουδαία δουλειά στην περιοχή, να μπορέσει να δώσει πληροφορίες οποιοσδήποτε πολίτης αντιλήφθηκε την κλοπή του αμαξίδιου του παραπληγικού. Του παιδιού αυτού που δεν μπορεί πλέον να μετακινηθεί. Δείτε εδώ τη γυναίκα έξω φρενών, τη στεναχώρια της, έξω από την εκκλησία. Έξω από την εκκλησία. Αδιανόητα πράγματα. Πάμε τώρα στο Μιχάλη Στάμου, γιατί έχουμε μια πολύ περίεργη